Με μία μέρα καθυστέρηση, αυτή τη φορά Τετάρτη, λόγω υποχρεώσεων που δεν μπορούσαμε την Τρίτη. Ναι, δυστυχώς. Είναι το πρώτο κάντο πράξη μετά το Πάσχα και φυσικά είναι ένα κάντο πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Πάμε να σας αρχίσουμε σήμερα ένα event που έχουμε οργανώσει με το Σύλλογο που με μεγάλη μας χαρά είδαμε τρομερή ανταπόκριση. Πολύ γρήγορα, έτσι. Και πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε λιγότερο από 2 μέρες. Μιλάμε φυσικά για το τουρνουά μπάσκετ 3-on-3 που διοργανώνουμε με το σύλλογο Κάντο Πράξη. Σας απευθύναμε κάλεσμα για όσους θέλετε να συμμετέχετε σε αυτό το τουρνουά. Το όριο των συμμετοχών που είχαμε βάλει είναι 16 ομάδες, καθώς έχουμε ένα γήπεδο στο οποίο θα παίζουν όλοι. Ανταποκριθήκατε κατευθείαν. Πραγματικά. Δηλαδή πραγματικά λέμε γιατί δεν προβλέψαμε να κλείσουμε και άλλα γήπεδα να είναι ακόμα μεγαλύτερο, να κρατήσει και περισσότερες μέρες. Και πραγματικά είναι κάτι που μας χαροποίησε πάρα πολύ. Σίγουρα θα είναι ένας θεσμός που θα το καθιερώσουμε. Σίγουρα θα γίνουν πολλά ακόμα τέτοια τουρνουά. Καθώς και στη Νέα Σμύρνη υπάσχουμε από τέτοιες εκδηλώσεις. Ναι, ισχύει. Στον αθλητισμό είμαστε αρκετά πίσω. Δηλαδή, κάποια αθλητική εκδήλωση πέραν τώρα του Πανιωνίου που διοργανώθηκαν κάποιοι αγώνες με το ΣΕΓΑΣ. Εντάξει, και αυτό έγινε επαιτειακά, θα έλεγα. Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι που είναι καθιερωμένο και γίνεται τακτικά. Δηλαδή, κάτι τέτοιο αντίστοιχο που απευθύνεται στο ευρύ κοινό, στο κοινό της Νέας Μήνης και όχι μόνο φυσικά, και στους δίπλα δήμους, όποιος θέλει. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τελευταία φορά που είχα δει ένα 3-on-3. Πέραν του δικού μας που είχαμε ξανακάνει ένα το Σεπτέμβρη, ήταν πολλά χρόνια πριν στον Πανιόνιο. Αντίστοιχα κάτι δεν έχουμε ούτε από το Δήμο ούτε από κανέναν. Όχι, δεν έχουμε. Η τοπική φόρηση είναι η αλήθεια ότι δεν είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Δεν έχουμε δει τουρνουά τέτοια. Εμάς μας χαροποίησε ιδιαίτερα το ότι δηλώσατε πολύ γρήγορα, δηλαδή γεμίσανε 16 ομάδες. Τόσο γρήγορα που δεν το περίμενα. Εγώ πίστευα ότι ξέρεις, θα φτάναμε στο τουρνουά και θα μας έλειπαν 2-3 ομάδες σίγουρα. Λέω εντάξει, 16 ομάδες είναι δύσκολο, είναι κοντά. Και όμως ήταν εκπληκτικό. Και αυτό είναι το βασικό. Είναι ότι αυτό ήταν κάτι που θέλαμε να κάνουμε έτσι. Και για μας και για όλους. Γιατί εγώ προσωπικά, να μιλήσω για μένα, έψαχνα πάρα πολύ καιρό. Να μπορέσω να πάω να διαχωριστώ εγώ σε ένα αντίστοιχο τουρνουά. Ναι. Άσχετα από αυτά και με αυτά δεν θα καταφέρω να παίξω και θα κάνω το διαιτητή. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι ένας ρόλος που κάποιος πρέπει να τον κάνει και αυτόν τον ρόλο. Και να πούμε ότι όποιος θέλει να έρθει έστω και να παρακολουθήσει το τουρνουά ή να φέρει τα παιδάκια να γνωριστούν λίγο και με τον μπάσκετ, να βλέπουν λίγο όλη τη διαδικασία, το παιχνίδι κτλ. Είστε πρόσδεκτοι, καλοδεχούμενοι όλοι και για να παρακολουθήσετε. Οι συμμετοχές δυστυχώς κλείσανε, οπότε όσοι δουν το τουρνουά και θέλουν να συμμετάσχουν, θα τους περιμένουμε στο επόμενο μας τουρνουά. Ξέρεις τι βασικό δεν είπαμε. Τι. Το τουρνουά είναι αυτή την Κυριακή, ναι. Κυριακή 8 Μαΐου, στο πρώτο Δημοτικό Νέας Μύρνης, στο γήπεδο μπάσκετ του πρώτου Δημοτικού Νέας Μύρνης. Στις 5 το απόγευμα θα ξεκινήσει το τουρνουά. Εμείς θα είμαστε εκεί λίγο πιο νωρίς για τα οργανωτικά. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει, να παρακολουθήσει τους αγώνες, να μιλήσουμε, εννοείται, να γνωριστούμε και να θέσουμε βάσεις για επόμενα αντίστοιχες εκδηλώσεις, αντίστοιχα τουρνουά. Πάμε όμως να περάσουμε. Λίγο εδώ έτσι στη... Να δούμε τι μας γίνεται, γιατί έχουμε να τα πούμε 2 εβδομάδες. Ναι, στα τοπικά μας, ναι. Κάτι που σίγουρα όλοι παρατηρήσατε. Όσοι περάσατε την πλατεία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το είδατε. Είναι κάτι που είχαμε να δούμε αρκετά χρόνια, 2-3 χρόνια. Ναι, ναι, έλειπε. Με χαρά θα πω. Ακριβώς. Γιατί εμένα μου άρεσε πάντα αυτός ο θεσμός. Είδαμε να μπαίνουν και πάλι περίπτερα στην πλατεία με αφορμή την Πρωτομαγιά. Επιτέλους, ναι. Τα περίπτερα αυτά θα κάτσουν για 2 εβδομάδες. Ναι, ναι. Πολλοί σύλλογοι, κυρίως τοπικιστικοί,
Ναι, έχουμε αρκετούς τέτοιου τύπου συλλόγους. Πολύ έμποροι, θα το πω. Έμποροι, ναι. Με βιβλία, κοσμήματα, παιχνίδια για τα παιδιά. Έχουν στηθεί στα περίπτερα, στα περίφημα περίπτερα. Πλατείας. Της πλατείας. Και φυσικά το περίπτερο του Πανιωνίου και του Μήλων, έτσι. Εννοείται. Κάτι που μας έκανε εντύπωση, κινήσω από εκεί. Ναι. Επιτέλους, και ευτυχώς θα πω, είδαμε να αναγνωρίζεται η προσπάθεια και, και ο Δήμος να δείχνει επιτέλους κάποιο ενδιαφέρον για έναν πάρα πολύ σημαντικό και ιστορικό σύλλογο για την πόλη μας. Πέραν των αθλητικών που αναφέραμε και θα μιλήσουμε και ύστερα, τώρα μιλάω για την Ηλιαχτίδα. Ναι. Την Ηλιαχτίδα την είδαμε πρώτη φορά να πρωτοστατεί εντός εισαγωγικών. Η Ηλιαχτίδα είναι το πρώτο περίπτερο που θα συναντήσει κάποιος με το που θα μπει στη σειρά των περιπτέρων. Ναι, ναι. Αυτό το αναφέρουμε γιατί γενικά ο συγκεκριμένος σύλλογος μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται σε κάποια ρήξη και αρκετά χρόνια με το Δήμο. Δεν ουσιαστικά λειτουργεί μόνος του χωρίς καμία επιχορήγηση. Εντάξει, δεν είναι ο μοναδικός. Και το, φυσικά δεν είναι ο μοναδικός. Έτσι, να πούμε και για το σπίτι μας. Και εμείς αυτόνομοι. Και φυσικά το αναφέρω γιατί το έργο για αυτή δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό και ακριβώς. Πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό, ψυχοφθόρο και βοηθάει όσο κανείς δεν μπορεί να φανταστεί συγκεκριμένα ειδικά παιδάκια. Και είναι, εδώ που τα λέμε, είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα σύλλογος με Δρατηναία Σμύρνη σε ό,τι αφορά τη δράση και τη δραστηριότητα και την ένταση. Έτσι, για μένα αυτή τη στιγμή είναι πρώτος, το πρώτο σωματείο, πρώτος σύλλογος, ας πούμε, σε αυτούς τους τομείς. Εντάξει, όποια βοήθεια είναι να πάρει είναι πάντα θετική. Μακάρι, μακάρι, εγώ το λέω πραγματικά και το εννοώ, να αλλάξει λίγο τον τρόπο σκέψης του ο Δήμος και να αρχίσει να στηρίζει σωματεία και συλλόγους που είναι πραγματικά, που υπάρχουν, που ζουν, που κάνουν δράσεις, που έχουν έτσι θετικό αντίκτυπο και... Όχι μόνο θετικό, που έχουν αντίκτυπο. Ναι, ναι. Να δώσει λίγο έμφαση, ένταση και υποστήριξη σε αυτούς τους συλλόγους, να μην τους, να σταματήσει να τους έχει στο περιθώριο, αντί να δίνει σε άλλους που μπορεί να είναι και φαντάσματα ή να μην έχουν κάποια δράση. Πάμε να προχωρήσουμε το tour. Βεβαίως. Αφού λοιπόν περνάμε από το πρώτο περίπτερο που είναι η Ηλιαχτίδα, βλέπουμε αρκετούς συλλόγους, συλλόγους υπηρωτών, συλλόγους κριτών, συλλόγο Ιμβρίων, συλλόγο Ποντίων. Έχει περίπτερα και ο Δήμος δικά του. Και έχει περίπτερα, ναι, έχει τμήμα, το τμήμα παιδείας. Το παιδείας, το καθαριότητας και το κοινωνικής αλληλεγγύης. Να λύθει το καθαριότητας, όσες φορές έχω περάσει. Το έχει κάπως, ναι. Δεν το έχω δει ανοιχτό. Τώρα ήταν ανοιχτό και δεν ήταν το κοινωνικής αλληλεγγύης, ας πούμε, ναι. Τώρα ήταν ανάποδα, μάλλον. Εντάξει, μπορεί να έχουν πολλή δουλειά και να μην προλαβαίνουν. Ναι, είναι οι βάρδιες. Προχωράμε, προχωράμε. Βλέπουμε φυσικά περίπτερο Πανιωνίου, περίπτερο Μήλωνα. Και θέλω να σταθούμε λίγο εδώ, γιατί είναι τα περίπτερα που έχουν και τον περισσότερο κόσμο. Την περισσότερη κίνηση. Σχεδόν πάντα απ' έξω γύρω από τα περίπτερα είναι αθλητές και των δύο σωματείων. Ειδικά τα παιδιά του Πανιωνίου που γνωρίζω εγώ, μου είπαν ότι πάρα πολλοί κόσμος περνάει, στηρίζει, ρωτάει να μάθει για τον Πανιώνιο. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να στηρίξει την προσπάθεια που γίνεται σε όλα τα τμήματα. Πολύ ευχαριστώ. Να πολύ. Σηκωθούμε έτσι από την κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Και φυσικά ο Μήλωνας είναι η ευχάριστη έκπληξη αυτή την περίοδο, ειδικά στα αθλητικά. Έτσι, είναι το momentum τώρα που το έχει πάρει αμπάριζα και πηγαίνει τρένο. Ο Μήλωνας είναι τώρα εντυπωσιακό το πώς έχει ανέβει level στα περισσότερα αθλήματα. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και νομίζω ότι έχει ξεκινήσει από τα προηγούμενα χρόνια αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή το πιέζανε, δουλεύαν όλοι πάνω σε αυτό και ξεκίνησε να αποδίδει, είναι φυσιολογικό.
Προχωράω λοιπόν λίγο ακόμα. Βεβαίως. Και δεν ξέρω αν θυμάσαι. Τα προηγούμενα χρόνια όταν γινόταν πάλι αυτός ο θεσμός με τα περίπτωση, γιατί περί θεσμού ναι. πρόκειται. Ξεκάθαρα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Κάποια χρονιά, θυμάμαι χαρακτηριστικά, και δύο και τρεις, είχε κάτι σαν διαγωνισμό ξυφασκίας από μία τράπεζα. Ναι. Εντάξει, κάτι μου λέει αμυδράκι, ότι κάτι γινόταν έτσι ένα ιβεντάκι, ας πούμε, κάτι. Λοιπόν, φέτος, την πρώτη μέρα που ήταν εκεί τα περίπτερα, ναι. Που πέρασα, ναι. γινότανε κάτι που δεν έχω ξαναδεί να γίνεται. Πρώτη φορά το είδα από κοντά και γι' αυτό θέλω να το αναφέρω. και πολύ γιατί μου φάνηκε ξένο, περίεργο και δεν φαντάστηκα τι είναι. Και όταν τον είδα από μακριά πήγα κοντά να δω αν είναι όντως αυτό που βλέπω. Γινόταν λοιπόν στην πλατεία διαγωνισμός Μπράντεφερ. Ωραίο. Αντρίκιο. και είχε και συμμετοχή μεγάλη και είχε και έπαθλα για τον νικητή. Μπράντεφερ, για όσους δεν ξέρουν, είναι αυτό που ουσιαστικά δύο άνθρωποι από τη μεριά κοντράρουν τη δύναμή τους. Βάζουν δύναμη με το χέρι στο. Με το χέρι, ποιος θα κερδίσει. Ποιος θα κερδίσει, είναι ποιο. Εντάξει. Θα βλέπουμε στις ταινίες, ας πούμε, ότι κάνουν τους διαγωνισμούς σε κάτι παρακμιακά μπαρ της Αμερικής, ξέρω εγώ, της Αμερικάνικης επαρχίας και κάτι τέτοια. Σπανί ήταν μια ευχάριστη νότα, μπορώ να πω. Δεν το λέω ούτε για αρνητικό ούτε για θετικό. Το λέω σαν αξιοσημείωτο γεγονός. Αυτό ήταν κάτι αξιοσημείωτο, ναι. Τέλος πάντων, φεύγουμε από αυτά. Θα έπαιρνες μέρος. Με αυτά που είδα όταν πέρασα, δεν θα έπαιρνα. Okay. Δεν θα είχε νόημα. Με τους ανθρώπους δηλαδή που είδα ότι διαγωνίζονται, δεν θα είχαμε ελπίδα. Εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Μπειράζει. Ποτέ δεν ξέρεις. Προχωράμε. Έτσι, προχωράμε. Προχωράμε, βλέπουμε παγκόσμια με βιβλία, παγκόσμια με κοσμήματα, παγκόσμια με λουκουμάδες. Τέλος πάντων, και από εκεί και πέρα είναι ουσιαστικά μια πιο εμπορική έκθεση περιπτέρω. Ναι, ναι, μετά είναι εμπορικό καθαρά. Θέλω να σταθούμε όμως σε ένα άσχημο συμβάν που συνέβη. Γιατί πριν δύο μέρες υπήρξε ληστεία. Ένα από τα περίπτερα πάνω στην πλατεία τώρα μιλάμε. Ναι, ναι. Προχθές το βράδυ πάνω στην πλατεία ένα περίπτερο που είχε ασημικά κοσμήματα έπεσε θύμα ληστείας πάνω στην πλατεία. Και σε σημείο που κάνει εντύπωση. Πιο κεντρικό δεν γίνεται. Είναι πολύ κεντρικό δηλαδή. Δεν είναι να πεις ότι είναι κάπου κρυμμένο, είναι κάποιο περίπτερο χωμένο, κρυμμένο κάπου. Όλα είναι φάτσα φόρα. Ναι, είναι πραγματικά φάτσα φόρα. Και απορώ πως συνέβη αυτό κτλ. Βέβαια δεν ξέρω αν κλήθηκε η αστυνομία, τι έχει γίνει και αν έχει γίνει κάποια καταγραφή. Εντάξει, είναι άσχημο τώρα να συμβαίνουν αυτά, ειδικά σε μια έκθεση με τέτοιο ύφος και χαρακτήρα. Και δεν νομίζω ότι αρμόζει και στη δική μας την πόλη να γίνονται τέτοια, να έχουμε τέτοια κρούσματα. Εγώ απορώ κυρίως με το γεγονός ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι για όλα αυτά τα περίπτωρα δεν υπάρχει ένας, δύο, τρεις φύλακες. Μα υποτίθεται υπάρχει. Να μπορεί να διασφαλίζει. Ναι, υποτίθεται ότι υπάρχει security στην πλατεία. Υποτίθεται. Και το βράδυ. Δεν είναι. Δεν κλειδώνει η πλατεία στις 12 το βράδυ και ξανανοίγει 6 ώρα το πρωί. Τώρα ανοιχτή, έτσι, όλο το κάνει, βράδυ. Έχουμε κάνει πολλές φορές θέματα για αντίστοιχα περιστατικά. Την Άνω Νέα Σμύρνη, σε πιο απόμερα σημεία. Σε απόμερα σημεία, ναι. Τώρα μας κλέψανε και όταν γίνεται, μέσα στο κέντρο. Μέσα στο κέντρο, μέσα στα φώτα. Πάντα έχει κόσμο. Έτσι. Πάντα θα έχει κόσμο να περνάει. Έτσι. Πάντα υποτίθεται ότι υπάρχει security εταιρεία που πληρώνουμε αδρά. Και πάλι βλέπουμε τα ίδια. Και πόσο μάλλον αυτό έγινε σε έμπορο που ήρθε να εκθέσει τα προϊόντα του σε μια έκθεση που γίνεται στην πόλη μας. Φαντάσου, ναι. Δηλαδή εκτιθέμεθα απίστευτα. Εντάξει. Με ζηλάκι. Ωραίο. Τέλος πάντων, για να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να μπούμε πιο πολύ σε κλίμα άνοιξης που βρισκόμαστε ακόμα. Οχ, ναι. Στο Άλσος έχουμε επίσης από 1η Μαΐου ξεκίνησε η ανθοκομική έκθεση. Είναι ένα event που εγώ προσωπικά δεν θυμόμουν. Όχι, είναι καινούριο. Είναι κάτι έτσι λίγο καινοτόμο. Και γίνει παλιότερα.
είχε γίνει παλαιότερα, όπως υπόθηκε και το άκουσα, αλλά δεν το είχα στη μνήμη μου ότι είχε συμβεί και πριν αρκετά χρόνια από ό,τι κατάλαβα. Ναι, πολλά, πολλά χρόνια. Λοιπόν, όσοι πήγαν, και εγώ που πήγα και το επισκέφθηκα, ήταν μια αρκετά τίμια οργάνωση, μπορώ να πω, η οποία από όσους ανθρώπους τουλάχιστον έχω μιλήσει εγώ, έχει σχολιαστεί αρκετά θετικά. Και έχει σχολιαστεί ως κάτι πρωτοπόρο. Ναι. Το πρωτοπόρο δεν μπορώ να το καταλάβω ακριβώς. Αλλά μια έκθεση είναι, μην τρελαθούμε. Ναι. Δεν ανακαλύψαμε τον τροχό, ούτε την Αμερική. Αλλά... μια ακόμα έκθεση είναι, δεν είναι κάτι. Έχω να πω ότι για μένα έχει θετικό αντίκτυπο. Ξέρω εσύ τι έχεις να πεις. Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Διαφωνώ ως προς το πώς φτάσαμε. Ακριβώς. Εγώ σου λέω εκ του αποτελέσματος. Εσύ μου λες ναι. Τι θα μιλήσουμε και για το πράγμα. Εντάξει, ναι. Okay. Το κρατάω. Γιατί ξέρεις, στο δεύτερο μέρος έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Και εκεί θα αναφερθούμε εκτενέστατα και για αυτό το θέμα. Το κρατάω, το κρατάω. Πριν το φαίνεστε και το τι είναι. Έτσι, έτσι. Και... κατά τα άλλα, οκ, okay, μια ωραία έκθεση. Είχαμε αρκετούς καλεσμένους. Έτσι... και γνωστά πρόσωπα και στελέχη της κυβέρνησης νομίζω ήρθανε. Ήταν όλο σύσσωμη η Δημοτική Αρχή την Κυριακή. Και τα εγγένεια. Και τα εγγένεια, ναι. Εντάξει. Μακάρι να την... είναι μια ωραία έκθεση ακόμα, ευχάριστη, με λουλούδια, μέσα στο άλσος. Μακάρι να την αγκαλιάσει ο κόσμος και να καθιερωθεί και να μην γίνεται μια στα 100 χρόνια. Να γίνεται πιο τακτικά. Για να πετάξω εγώ που θέλω να, να δώσω μια σπόντα, ίσως είναι το μόνο θετικό που έχουμε δει από το συγκεκριμένο αντιδήμαρχο, τον αντιδήμαρχο Πρασίνου. Όχι, όχι ίσως. Είναι το μόνο είναι, θετικό. Ναι. Είναι ξεκάθαρα το μόνο θετικό. Η μοναδική κίνηση, ενέργειά του με θετική απόχρωση. Αυτό. Εκεί μπαίνει και η τελεία. Και για να κλείσουμε το πρώτο μέρος, κάνει τρομερή εντύπωση και το συζητούσαμε και πριν, πως ενώ έχουμε τόσα events στην πλατεία, το Άλσος, γενικά η πλατεία έχει κίνηση πολύ αυτή την περίοδο. Ναι. Πως είναι δυνατόν για ακόμα μία φορά η Νέα Σμύρνη να έχει καταντήσει σκουπιδότοπος. Ναι, πραγματικά. Έχει λίγες μέρες τώρα που γίνεται χαμός, ρε παιδιά. Δηλαδή, και στο κέντρο της Νέας Σμύρνης, δηλαδή στην ουσία απέναντι από το Άλσος όλη η γειτονιά, η γειτονιά κάτω από την πλατεία, η Άνω Νέα Σμύρνη ξεκάθαρα, δεν είναι. Είναι όλοι κάδοι ξεχυλισμένοι, γύρω-γύρω σκουπίδια. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει, τι έχει συμβεί. Νομίζω ότι το ματιάσαμε. Που λέγαμε θετικά σχόλια το προηγούμενο διάστημα. Εντάξει, είναι κρίμα γιατί ζεσταίνει και ο καιρός. Και είναι κρίμα γιατί γίνεται και σε μια περίοδο που βλέπουμε να έρχεται πολλής κόσμος στη Νέα Σμύρνη. Και για τα περίπτερα στην πλατεία πάνω, ή για την έκθεση με τα περίπτερα στο Άλσος μέσα. Και απ' έξω βγαίνεις από την πλατεία και βγαίνεις από το Άλσος και βλέπεις κουμπιδαριό. Ξεχυλισμένα κάτω, πεταμένα παντού. Και εκτός αυτού, σε λίγες μέρες θα έχουμε και την περίφημη συναυλία που έρχεται για τα 100 χρόνια. Θες να το πούμε τώρα αυτό πριν κλείσουμε έτσι λίγο γρήγορα να αναφερθούμε. Θα σε αφήσω να το πεις. Ναι. Γίνεται το μοναδικό, έτσι, γίνεται κάτι πρωτόγνωρο εδώ, στη Νέα Σμύρνη. Είμαστε μια πόλη με μικρασιατικές ρίζες. Είμαστε μια ιστορική πόλη. Ιστορική πόλη, προσφυγικής, έτσι, ιστορίας, που σφαγιάστηκε ο κόσμος στην Σμύρνη και εκδιώχθηκε και σφαγιάστηκε. Και εμείς το γιορτάζουμε αυτό. Γιορτάζουμε που μας φάξανε. Και το διαφημίζουμε κιόλας.
Δηλαδή έχει γίνει χαμός και στα social media με αυτό. Θες να αναλύσεις λίγο για να καταλάβουν και όλοι γιατί ακριβώς ναι, μιλάμε. Βγήκε λοιπόν μια ωραία διαφήμιση, έτσι μεγαλεπίβολη, η οποία παίζει και σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό, που λέει ότι δίνουν δώρο διαμονή σε ξενοδοχείο, σε σπα κτλ. Σε τυχερό, γιατί στη Νέα Σμύρνη γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από τότε που μας φάξανε. Ακούστε, γιορτάζουμε 100 χρόνια από τότε που μας σφάξανε και μας διώξανε και μας κλέψανε και μας λαιλατίσανε. Εμείς εδώ το γιορτάζουμε. Δεν το τιμούμε. Δεν θυμόμαστε. Αλλά το ότι δεν θυμόμαστε και δεν μαθαίνουμε το βλέπουμε σε κάθε εκλογές τώρα. Έτσι. Κάθε εκλογές το βλέπουμε. Δεν ξέρει τίποτα. Ο κόσμος δεν θυμάται, δεν μαθαίνει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αλλά είναι και λίγο... Είναι ντροπιαστικό, δηλαδή... προσβλητικό, ντροπιαστικό, θα τρίζουν τα κόκαλα των ανθρώπων. Ένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι... Θα βγουν από τα βιβλία της ιστορίας και θα σας βαράνε. Να το πω έτσι λαϊκά, ωραία. Επειδή είστε και του Μπραντ Εφέρ της πλατείας, θα το κάνουμε όποτε θέλετε. Θα βγουν από τα βιβλία της ιστορίας, θα βγουν από τους τάφους τους οι άνθρωποι και θα σας βαράνε. Αυτό είναι ντροπή, είναι ντροπή. Αλλάξτε το και δεν πρέπει να βγει ο κόσμος να σας κατηγορήσει για αυτό που κάνατε. Όποιος και αν το κάνει. Γιατί υπάρχει και η άποψη ότι φταίει το κανάλι. Ότι δεν φταίει δηλαδή ο Δήμος. Δεν φταίει το κανάλι. Όποιος και να φταίει. Ακόμα και το κανάλι να φταίει. Εφόσον γίνεται με την ανοχή του Δήμου, το Δήμο Νέας Σμύρνης διαφημίζει και τα 100 χρόνια και τη συναυλία. Δεν διαφημίζει τον Μπαρμπακίτσο από κάποιο άλλο χωριό. Και πρέπει εμείς να επέμβουμε. Αν δεν επέμβουμε εμείς, ποιος θα επέμβει. Το κάθε κανάλι μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αλλά είναι λίγο ντροπή, δηλαδή μην το αφήσετε άλλο να γίνουμε κι άλλο ρεζίλι. Δηλαδή. Ένα μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς ενώ διοργανώθηκε ένα τόσο μεγαλεπίβολο event. Γιατί περί event πρόκειται. Ναι. Πώς δεν δόθηκε προσοχή για κάτι τέτοια πράγματα που μπορεί για κάποιους να είναι πολύ μικρά. Δεν είναι μικρό. Δεν είναι μικρό. Αλλά όποιος... δεν είναι σε καμία των αυτό, περιπτώσεων. Ναι. Όποιος το θεωρεί, αν για κάποιον είναι μικρό ο ίδιος. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Δεν θα έπρεπε να λέγεται ένας Σμυρνιός, ας πούμε. Δηλαδή είναι σαν να μειώνουμε τους εαυτούς μας, την πόλη μας, την ιστορία μας. Δεν μπορώ. Δε, πραγματικά είναι κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω ούτε εγώ ίδιος. Εντάξει, το... Και αυτό το ότι δίνουμε θα δώσουμε βραβεία σε ένα τέτοιο event. Έλατε, εμείς θα βραβεύσουμε. Την ημέρα, ας πούμε, που θα έπρεπε να τιμούμε τους νεκρούς και τη θυσία που κάναμε. Εμείς θα βραβεύουμε και θα γιορτάσουμε. Εντάξει, είναι θέμα φιλοσοφίας και προσέγγισης. Αυτό είναι απλά τραγικό, κατά τη γνώμη τη δική μου, έτσι δεν είναι. Ακόμα και αν ευθύνεται τρίτος, θα έπρεπε και ο τρίτος να τιμωρηθεί, να το πω έτσι, και να μαζευτεί αμέσως και να διορθωθεί το λάθος, αυτό το ατόπιμα, το τραγικό. Και θα έχω και μια άλλη απορία, λίγο πιο τεχνική, ας πω την αλήθεια. Θα ήθελα να ψάξω και το κόστος, ας πούμε, αυτής της συναυλίας. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το μάθουμε. Δηλαδή, πόσα μπορεί να ξοδέψει να φύγουν από το Δήμο για μια τέτοια συναυλία που θα έχει ένα σωρό γνωστούς ηθοποιούς, ξέρω εγώ, κτλ. Οι οποίοι, όπως ακούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπαν ότι θα τραγουδήσουν όλοι. Mm. Δεν είναι ηθοποιοί, γιατί ρωτήθηκαν. Ρωτήθηκε ο αρμόδιος. Ο υπεύθυνος της διοργάνωσης. Ναι, ο υπεύθυνος της διοργάνωσης. Ρωτήθηκε τι θα κάνουν, ρε παιδιά, οι ηθοποιοί σε μια συναυλία. Εντάξει, εύλογο από μια μεριά, από μια άποψη. Να. Ίσως απλά για πικάρισμα η ερώτηση και για ίντριγκα, αλλά εύλογο σε ένα σημείο. Λέει θα τραγουδήσουμε. Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους ηθοποιούς να τραγουδήσουν. Κάνε ένα πρόβλημα. Οψόμεθα, λοιπόν. Οψόμεθα, ναι. Εμείς πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι. Πολύ μικρό και θα έρθουμε με... σχολιασμό Δημοτικού Συμβουλίου. Επιστρέφουμε. Thank you.
Μετά από ένα πολύ σύντομο briefing έτσι, ναι. που είχαμε κατά τη διάρκεια του διαλύματος, αποφασίσαμε να μην μιλήσουμε σήμερα για τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς θα τα κάναμε πολύ γρήγορα και θέλουμε να αφιερώσουμε πολύ περισσότερο χρόνο, γιατί είναι πολύ σημαντικά κάποια από τα πράγματα που συζητήθηκαν. Ναι, αξίζουν μικρής ανάλυσης παραπάνω. Γι' αυτό συμφωνήσαμε από κοινού, η επόμενη εκπομπή την Τρίτη, που θα γίνει κανονικότατα, να είναι αφιερωμένη, ίσως τραβήξει και περισσότερο από το συνηθισμένο, στα θέματα του προχθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, και σε κάποια άλλα που βλέπουμε ότι ανακοινώνει ο Δήμος. Απλά, εγώ ήθελα έτσι, πριν κλείσουμε, να θυμίσω, σε σχέση με το τελευταίο θέμα που συζητούσαμε τα 100 χρόνια, να θυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι από μεριάς του Δήμου προσβλητικό ως προς την Σμύρνη. Γιατί, αν θυμάστε όλοι, είδαμε τα Χριστούγεννα να στολίζουν το μνημείο. Δηλαδή, κρεμάσανε λαμπάκια... Ναι, για το παλούκι. Το παλούκι που λέμε, ναι. Κρεμάσανε λαμπάκια από πάνω μέχρι κάτω και βάλανε λαμπάκια στο μνημείο. Το λέω αυτό γιατί πολλοί μπορεί να κατηγορήσουν, ας πούμε, ότι φταίει κάποιο κανάλι γι' αυτό, αλλά... Αν και εμείς οι ίδιοι δεν στολίζαμε μνημεία πεσόντων ή μνημεία, όπως θέλετε πείτε τα, που θυμίζουν κάποιες... Κληρονομιά. Ναι, αν δεν βάζαμε λαμπάκια πάνω, δεν θα μας κάνει κανένας πλάκα να μας λέει ότι γιορτάζουμε εμείς τη σφαγή, ας πούμε, θυμάτων. Τέλος πάντων, πριν κλείσουμε, να επαναλάβουμε για μία φορά ακόμα για το τουρνουά 3-on-3. Που θα ακολουθήσει την Κυριακή 8 Μαΐου. Να σας προετοιμάσουμε ακόμα για την επόμενη από αυτή Κυριακή, στις 15 Μαΐου. Έτσι. Κυριακή 15 Μαΐου θα επανέλθει ένα event το οποίο είχε ακυρωθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και μιλάμε φυσικά για μια δράση που την έχετε αγκαλιάσει όλοι. Πραγματικά. Την Κυριακή λοιπόν 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα θα είμαστε στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μύρνης και όπως έχουμε κάνει και πολλές φορές στο παρελθόν θα σας περιμένουμε όλους να έρθετε να μας αφήσετε τις ποσότητες με τα καπάκια που έχετε συγκεντρώσει και την ίδια μέρα θα έρθει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών να συλλέξει την ποσότητα που θα μαζευτεί και την ίδια ημέρα. Μέχρι τότε, έχουμε αυτή την Κυριακή να τα πούμε. Όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε να παρακολουθήσετε το τουρνουά μπάσκετ όπως είπαμε και ξαναείπαμε. Αυτά λοιπόν από μας για σήμερα. Ήταν άλλο ένα κάτω πράξη με το Χρόνιο των Τάγιων και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.